λέμε ότι αυτό το πολύ μεγάλο θέμα, η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επηρεάζει τους πάντες. Στην πρώτη γραμμή όμως, τα νησιά. Πάλι τα νησιά. Δεν θέλουμε εδώ να πούμε ότι ξέρεις, δεν επηρεάζει την υπόλοιπη χώρα, δεν επηρεάζει η Ευρώπη. Σπράκτορες τελικά είναι τα νησιά. Παντού σε όλα τα νησιά. Όλη η χώρα, όλη η Ευρώπη. Στην υγεία, στην οικονομία. Στην πρώτη γραμμή όμως, γιατί εδώ είναι η πύλη εισόδου, είναι τα νησάκια μας. Τα δικά μας νησιά. Τα δικά μας, της περιφέρειάς μας. Ανατολικό Αιγαίο δηλαδή. Δωδεκάνησα. Το 30% μεταναστών και προσφύγων που δέχθηκε όλη η Ευρώπη το 2015. Συμφωνία τι τα λέει, νησάκια μας. Μένουνε μέσα ή φεύγουνε. Η συμφωνία είναι μια ισορροπία τρόμου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Okay. Θα το ξαναπώ. Μια ισορροπία τρόμου. Όποιος την διαβάσει με πολύ μεγάλη προσοχή, είναι πάρα πολύ μεγάλο κείμενο, πολύ δύσκολους όρους. Θα καταλάβει ότι πλήρης εφαρμογή της θέλει χρόνια. Πρέπει να ψηφιστούν πολλά σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς αυτά δεν τα θέσαμε από την πρώτη στιγμή. Δεν τα θέσαμε. Εμείς δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε να πάμε να δημιουργήσουμε εμπόδια προσχώματα στην προσπάθεια και της κυβέρνησης και της Ευρώπης για να επέλθει στο σύστημα μια ισορροπία, γιατί είχε ξεφύγει. Τότε όμως θα ανατρέξετε στις δηλώσεις μου. Εγώ μιλάω πολύ προσεκτικά, αλλά περιγράφω καταστάσεις. Σας έχω πει σε εσάς, σε δική σας εκπομπή, ότι έχει νομικά ζητήματα. Το έχω πει και σε συνεντεύξεις μου στο εξωτερικό. Και για αυτή τη συνέντευξη, την τελευταία συνέντευξη μου στο Αμερικάνικο δίκτυο, όταν ήμουν στην Αμερική, legal issues. Έκανα ξεκάθαρη αναφορά. Και το έφερε μετά. Υπάρχουν legal issues. Έχει και νομικά ζητήματα. Δεν είναι τη ώρα να τα συζητήσουμε. Τι ενδιαφέρει τα νησιά μας. Τα νησιά μας τα ενδιαφέρει ότι, πώς να το πω, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά, κύριε Λοΐζο. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έχουμε κάθε λόγο, κάθε συμφέρον και αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Κανείς δεν μπορεί να μας το αρνηθεί ή να το αφισβητήσει αυτό. Να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε τον αγώνα της χώρας μας, της πατρίδας μας, των ανθρώπων μας. Δεν έχει καλές προβλέψεις για τα νησιά. Ούτε το Plan B που μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει. Που είπε ο κ. Σαββαρόπουλος, δεν υπάρχει. Ξαναλέω. Που μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει επισήμως, και το κατανοούμε αυτό, αλίμονο, αλλά ούτε και το Plan A. Πού υπάρχει. Πού είναι γραμμένο. Που υπάρχει και είναι γραμμένο. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά. Πώς είναι τώρα η κατάσταση. Πώς είναι τώρα η κατάσταση. Σε σχέση με το 2015 δεν το συζητώ. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε όλοι πώς είναι τα πράγματα απείρως καλύτερα. Καταρχήν δεν πνίγεται κόσμος στο Αιγαίο. Εγώ ξεκινάω από εκεί, όχι από το δικό μας πόνο. Την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Όλο το 2015 περιφέρεται ότι ο Αιγαίου, για όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά όπου χάθηκαν ζωές στο Αιγαίο, ήμασταν εκεί και αναλάβαμε όλη τη διαδικασία σε όλα τα επίπεδα, το σημείο που χανόταν η ζωή